καταθλιπτικό για την Ελλάδα μετά από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όλων το μυαλό βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων. Ναι, δεν το συζητώ. Είναι, αυτό είναι... Ναι. Τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα για να ξεφύγουμε και όλες από αυτή την επικαιρότητα, χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, κύριε Ραχοβίτη, αλλά πάμε λίγο μπροστά. Πίσω μπροστά, δεν ξέρω. Πώς το βλέπετε, τι γίνεται με αυτό το θέμα, τι εννοούμε ιδιωτικοποίηση, τι σηματοδοτεί αυτό που περιέγραψε και ο Βαγγέλης προηγουμένως, ο κύριος Βενέτης. Ναι, είναι αλήθεια ακριβώς έτσι όπως το είπε ο κύριος Βενέτης, ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο έχει πάνω από 200 άθρα, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που είναι αφενός προς τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης. Είμαστε ούτως ή άλλως στους τελευταίους μήνες της θητείας της. Αφετέρου σε μια στιγμή που όλος ο κόσμος έχει το μυαλό του και το βλέμμα του στραμμένο στην τραγωδία και στις ευθύνες που υπάρχουν πίσω από αυτό. Η πραγματικότητα ποια είναι? Η κυβέρνηση κάνει άλλο ένα δωράκι, ανοίγει άλλον ένα δρόμο. Ακούσαμε στην ακρόαση των φορέων όλους τους φορείς να καταφέρονται κατά του νομοσχεδίου. Πού είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της ιδιωτικοποίησης? Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας και αποβλήτων και υδάτων, όπως ονομάζεται πλέον, τι κάνει? Τι προβλέπει, πού είναι το πονηρό? Προβλέπει αξιολόγηση των φορέων που κάνουν διαχείριση νερού, τόσο των ΔΕΙΑ όσο και των ΤΟΕΜ, και αν η αξιολόγηση δεν είναι καλή, τότε θα προχωρήσει σε μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Τα μέτρα τα οποία ακόμα δεν κατονομάζονται, αλλά προφανώς ανοίγει ο δρόμος, που είναι οι συστάσεις, θα είναι είτε να αναλάβει το management κάποιος ιδιώτης σύμβουλος, είτε να δοθεί ολόκληρο το κομμάτι της διαχείρισης σε άλλο φορέα. Αυτό είναι το επικίνδυνο μέχρι τώρα. Τι θα ελέγχετε δηλαδή, κύριε Ραχοβίτη, για να καταλαβαίνουμε κι εμείς? Γιατί επειδή με αφορμή και όλα αυτά που έγινε στα Τέμπη, αυτό που φαίνεται, φαίνεται και πώς να το πω τώρα, ότι το κράτος μας έχει ξεκινήσει, έχει εδώ και αρκετό καιρό αποσυντήθεται. Μέσα σε αυτό το νοριμαγδό μπορεί να έχουμε ατασταλίες, λαμογές και ας πούμε και η ΔΕΙΑ και η ΤΟΕΒ, δεν, χωρίς να λέω κάτι για μας εδώ, καλά είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιος θα ελέγξει όμως όλο αυτό το σύστημα? Κάποιος πρέπει να το ελέγξει. Θα σας πω το εξής. Πέραν της ανάγκης του ελέγχου που σαφώς θα πρέπει να είναι κρατική και υπό την κρατική εποπτεία αυτός ο έλεγχος, θα πρέπει να ελέγχεται περισσότερο η αποτελεσματικότητα με βάση τους πόρους. Τα ΤΟΕΒ, όπως είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω ένα ακόμα πιο επίκαιρο και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το κομμάτι της υγείας. Το κομμάτι της υγείας που θρυνούμε και εκεί 36.000 σχεδόν χιλιάδες νεκρούς με την πανδημία, λόγω της πανδημίας. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κατοικοντά του? Γιατί οι δημόσιες δομές υγείας αποστελεχώθηκαν αφενός, έφυγαν γιατροί, έφυγε νοσηλευτικό προσωπικό και δεν συμπληρώθηκε. Αφετέρου δεν εξοπλίστηκαν επαρκώς με κλίνες ΜΕΘ που θα έσωζαν, όπως λέει και η μελέτη, λίτρα τσόρδα πάνω από 15-15.500 ζωές. Δεν έλαβε αυτές τη βοήθεια που έπρεπε να λάβει. Άρα όταν οι δομές υγείας εν προκειμένου δεν στελεχώνονται και δεν εξοπλίζονται, φταίνε οι δομές ή φταίει αυτός που δεν τις εξόπλισε και δεν τις στελέχωσε? Βλέπετε που είναι πάλι το πονηρό? Αυτό και πάμε τώρα στο συζήτηση. Νερό. Πάμε τώρα λοιπόν στο νερό. Αν στις δομές οι οποίες διαχειρίζονται το αρδευτικό νερό, τα ΤΟΕΒ εν προκειμένου για το αρδευτικό νερό ή η ΔΕΙΑ για το υδρευτικό νερό, όταν έχει ακριβήνει το κόστος, και πάμε να δούμε τα πρόσφατα, έτσι, όταν και η πιο υγιής ΤΟΕΒ ή ΔΕΙΑ με την αύξηση του κόστους άδλησης λόγω της αύξησης του κόστους ρεύματος, ενέργειας, έγιναν παθητικές και τα πιο, να μην πάμε πιο πίσω, και να δούμε και τις πίσω παθογένειες, αλλά οι πιο υγιείς, όταν άρχισαν να γίνονται και αυτές προβληματικές σε μια αξιολόγηση,
θα φανεί ότι είχαν πρόβλημα στη διοίκησή τους, άρα να περάσουμε το management σε ιδιώτη. Όχι βέβαια. Όταν δεν λαμβάνεται η κρατική μέρημνα εκείνη που πρώτα θα εξασφαλίσει την καλή λειτουργία, ναι, οτιδήποτε άλλο συζητάμε είναι εκ του πονηρού. Εδώ βλέπουμε... Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν να βάζουμε τα πράγματα εκεί που είναι. Έχουμε πολλές παθογένειες, εδώ συμφωνούμε. Mm. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Να διορθώσουμε λοιπόν τις παθογένειες και όχι να πάμε σε αξιολόγηση προκειμένου να τις δώσουμε σε ιδιώτη. Να διορθώσουμε τις παθογένειες. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Νομίζω όλοι συμφωνούμε. Προφανώς. Άρα διορθώνουμε τις παθογένειες. Ναι, παραδείγματος χάρη, συγγνώμη, Βαγγέλη μου. Ναι. Ένα θέμα το οποίο το διαχειριζόμαστε και εμείς δημοσιογραφικά κάθε φορά που έχει εκλογές ο ΤΟΕΒ είναι, ας πούμε, το ψηφοδέλτιο και η νομοθεσία επί, νομίζω, βασιλικό διάταγμα. Το πώς θα ακριβώς, ποια θα είναι η σύνθεση των ΤΟΕΒ και δηλαδή κάτι τρελά που καταλαβαίνετε. Άρα ε? Αυτό το νομοσχέδιο δηλαδή αυτό... όμως δεν ακουμπά αυτά που λέτε, ναι, και έχετε δίκιο. Είναι μια παθογένεια που τη συναντάμε εμείς εδώ πέρα κάθε φορά που έχουμε εκλογές, ας πούμε. Αυτό έτσι λέω ακριβώς. Αυτές τις παθογένειες, και μπορώ να σας μιλάω για αρκετή ώρα για παθογένειες του ΤΟΕΒ και πώς αντιμετωπίστηκαν και το 17-18 με την νομοθεσία που αλλάξαν. Η παθογένεια ξεκινάει από όταν καταργήθηκαν οι υπηρεσίες εγγύων βελτιώσεων στις περιφέρειες. Αρκετά χρόνια πίσω. Το 2018 λοιπόν κάναμε μία μεταρρύθμιση. Φέραμε τα ΤΟΕΒ από του ΟΤΑ πρώτου βαθμού ξανά πίσω στις περιφέρειες. Και συστήσαμε τα γραφεία εγγύων βελτιώσεων, έτσι ώστε σιγά σιγά να στήσουμε την υπηρεσία εγγύων βελτιώσεων. Εκεί λοιπόν που πονάει το σύστημα, και έχετε δίκιο, και είπαμε μπορούμε να λέμε πολλές παθογένειες, δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση. Τι έκανε το Υπουργείο? Να δημιουργήσει μια αρχή. Το πρόβλημα του Υπουργείου λοιπόν, και φαίνεται και ο στόχος του, είναι να κάνει έναν έλεγχο σε κάτι που ξέρει ότι είναι προβληματικό, χωρίς να το βοηθάει να εξηγεί αυτή. Αν ξεκινάγαμε από τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα, να κάνουμε παρεμβάσεις έτσι ώστε να δούμε πού είναι οι παθογένειες, ρε παιδιά, πάμε να τις διορθώσουμε και μετά να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο, θα συμφωνούσα πολύ. Πιστεύω ότι το να ξεκινάμε από μια αρχή η οποία θα προτείνει ενδεχομένως το management να αλλάξει χέρια, καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο στόχος και όχι ο πραγματικός να λυθεί το πρόβλημα. Το πρώτο στάδιο είναι να παραδεχτούμε, να παραδεχθούν όλα τα πολιτικά κόμματα τις παθογένειες ανοιχτά, πρωτίστως. Δευτερευόντως βλέπουμε ότι και εδώ... Και βέβαια να δούμε τι έχει κάνει ο καθένας κατά τη δικιά του περίοδο διακυβέρνησης. Σίγουρα... Και σε ποια κατεύθυνση κινήθηκε. Σίγουρα, γιατί βέβαια, ο καταμερισμός να μην είναι διασπορά ευθυνών. Γιατί στη διασπορά, διασπορά των ευθυνών χάνει ουσιαστικά την αξία του η ευθύνη μετά. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο θέμα εδώ του νερού. Γιατί αυτό το οποίο έτσι τουλάχιστον δημοσιογραφικά έχουμε προσεγγίσει το θέμα είναι ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η διάθεση της ιδιωτικοποίησης του νερού, κάτι που είναι συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη. Εδώ δεν αγγείται μόνο σε ένα νόμο, ανήκει στο Σύνταγμα. Βλέπουμε όμως ότι η Κερκόπορτα τελικά μήπως ανοίγει, και αυτό είναι ένα ερώτημα, από την επεξεργασία λιμάτων στην ιδιωτικοποίηση, μια και αναφέρονται ότι δεν είναι επαρκής η συντήρηση και ο σχεδιασμός και η στελέχωση. Μήπως εκεί ανοίγει η Κερκόπορτα για το νερό? Η Κερκόπορτα έχει ανοίξει με αυτό το νομοσχέδιο διάπλατα. Πάει παντού, παντού να κάνει ιδιωτικοποίηση κατά το μοντέλο της ενέργειας. Η ενέργεια, δείτε την ενέργεια, γιατί όταν τσουβαλιάζονται κάτω από την ίδια αρχή που η ενέργεια έχει δείξει τι έχει γίνει, δηλαδή μιλάμε για παραγωγούς ενέργειας που δεν είναι μόνο κρατικοί φορείς, έτσι, παραγωγή ενέργειας κάνουν ακόμα και οι ιδιώτες με τα φωτοβολταϊκά. Έχει ανοίξει το κομμάτι των παρόχων ενέργειας, έχει ανοίξει και το κομμάτι της εμπορίας ενέργειας. Όταν με αυτό το μοντέλο στο μυαλό δημιουργείται μια αρχή που σου λέει ότι θα κάνω και στα λίμματα, στην επεξεργασία λιμάτων και στην διαχείριση του υδρευτικού και στο αρδευτικού νερού το ίδιο μοντέλο, το μοντέλο αποτυχίας, και γιατί λέμε μοντέλο αποτυχίας, βλέπετε που πάει το πράγμα. Και λέμε μοντέλο αποτυχίας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε μια βασική αρχή. Όταν ιδιωτικοποιηθεί, ο ιδιώτης δεν είναι κοινωνική επιχείρηση, πρέπει πρωτίστως να βγάλει κέρδος. Και πρέπει να εξορισμού, έτσι δεν είναι. Θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Άρα πώς θα το κάνει αυτό? Χρεώνοντας ακριβότερα και μειώνοντας τις παροχές. Δηλαδή θα μειώσει τη συντήρηση, θα μειώσει τα λειτουργικά κόστη, άρα την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εν προκειμένου,
για να αυξήσει το κέρδος του. Ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ιδιωτικοποίηση, για να μην θεωρούμε ότι η ιδιωτικοποίηση εκ των πραγμάτων είναι μια κακή έννοια, την οποία δεν ξέρει κανένας γιατί είναι κακή. Να. Όχι. Η ιδιωτική, η ελεύθερη οικονομία δουλεύει, γιατί ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα και αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας. Όμως ορισμένα αγαθά, όπως ορίζει και το Ελληνικό Σύνταγμα, οφείλουν να παραμένουν κάτω από δημόσιο έλεγχο. Ναι, όμως και αυτός ο δημόσιος έλεγχος... Η πρόβλεψη, επιτρέψτε μου αυτό και την πρότασή μου, η πρόβλεψη του Συντάγματος δεν είναι καθόλου τυχαία. Η πρόβλεψη του Συντάγματος για το νερό ως δημόσιο αγαθό είναι ακριβώς για να διασφαλίσει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση πρώτον σε νερό και δεύτερον πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό. Άρα, όσον αφορά το πόσιμο βέβαια, έτσι, ναι. Όχι, και το αρδευτικό, και το αρδευτικό. Ναι. Και το τρίτο είναι η επάρκεια, έτσι, που πρέπει να δούμε για τις επόμενες γενιές. Πάρα πολύ σωστά το βάζετε, γιατί εδώ είμαι ξηροθερμική περιοχή. Λοιπόν, όμως δεν είναι οξύμορο, κύριε Ραχοβίτη, από τη μια να ψάχνουμε, να βρούμε, να κάνουμε ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσουμε το κόστος άγκλησης του νερού, και απ' την άλλη έχουμε, ας πούμε, δύο φράγματα εδώ στο Λασίδι, το οποίο μπαίνουν με σδί τώρα. Είναι σύμπραξη δημόσιου με ιδιωτικού τομέα για να ολοκληρωθούν τα φράγματα, τα οποία είναι 50 χρόνια, 40 χρόνια τώρα φτιάχνουμε φράγματα. Τέλος πάντων, πώς το βάλτε μας σε μια τάξη αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω, τι συμβαίνει με τα σδί, για να έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας πόσο τι σημαίνει σδί. Το 2019, όντας εγώ υπουργός, έχοντας την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εντάξαμε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο μέτρο 4.3, 31 μεγάλα αρδευτικά έργα με 448 εκατομμύρια, μεταξύ και αυτό και στον Μπραμιανό, το φράγμα, ναι. 441 εκατομμύρια ευρώ, 100% χρηματοδοτούμενα. Ναι. Τότε με μεγάλη προσπάθεια, με 4,5 χρόνων προσπάθεια, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τις υπηρεσίες, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, ολοκληρώσαμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες που χρειαζόντουσαν για να ενταχθούν αυτά τα μεγάλα 31 έργα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με 100% χρηματοδότηση. Κόστος 31 έργα, 448 εκατομμύρια. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, με το ΣΔΙΤ, μέσα του προγράμματος Ιδρώ, το πολύ διαφημισμένο αυτό πρόγραμμα, με τα ΣΔΙΤ, τι λέει η κυβέρνηση. Έχουμε 250 εκατομμύρια όλα-όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βάζουμε αυτά τα 21, έλεγε βέβαια 21 έργα το 2021, μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι θα ενταχθεί, τι θα συμβασιοποιηθεί. Ήταν η ερώτηση που έκανα στον κύριο Σκρέκα και απέφυγε να την απαντήσει. Έχουμε λοιπόν έστω τα 21 έργα που έλεγε το 2021. 21 έργα, όχι 31, 21. Με κατασκευαστικό κόστος 1,6 δισεκατομμύρια. Όχι 448 μισό δις, 1,6 δις. Και δίνει στους ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ για την περίοδο λειτουργίας που φτάνει στα 4,5 δισεκατομμύρια για 25 χρόνια. Βάλτε τώρα με το μυαλό σας. 31 έργα με μισό δις, 21 έργα με 1,6 δις κατασκευαστικό και 4,5 δις η περίοδος λειτουργίας. Δίνει στους ιδιώτες δηλαδή και την περίοδο λειτουργίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ΣΔΙΤ. Και λέει, το ερώτημα το επόμενο είναι, μα καλά, ποιος θα το πληρώσει? Αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης βάζει μόνο 250 εκατομμύρια. Μέχρι τα 4,5 δις ποιος θα βάλει τα επόμενα? Αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα τα βάλουν οι ιδιώτες, δεν θα τα βάλουν οι αγρότες. Ποιος θα τα βάλει, ρε παιδιά? Ιδιώτες. Θα τα βάλουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Είτε κάνουν χρήση του νερού είτε όχι, θα πληρώνουμε τους ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ για 25 χρόνια με 4,6 δις. Κύριε Χοβέτη, όμως πολλά έργα είναι μη τελή. Δηλαδή, να θυμίσω αυτή την περιβόητη δεξαμενή εκεί στο οροπέδιο, το οποίο είχε φτιαχτεί χρόνια και δεν είχε συνδεθεί με κανένα δίκτυο άρδευσης. Το θυμάστε. Σωστό. Όλα αυτά όμως είναι τρομερές παθογένειες. Για να μην μιλήσω για τη συντήρηση, για το νερό που χάνεται, για το νερό που δεν μαζεύεται. Για την Κρήτη τουλάχιστον γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε έρθει και εδώ στην Ιεράπετη, γνωρίζετε την περιοχή. Πάρα πολλές φορές. Έτσι, είναι μια περιοχή. Μπράβο. Είναι μια ξηροθερμική περιοχή. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη μετά από 5, 10, 20, 30 χρόνια τι θα γίνει.
θα έχουμε νερό να πίνουμε. Και λέω να πίνουμε, γιατί είναι το πρώτο, ας πούμε, που κοιτάς. Θα έχουμε νερό να αρδεύσουμε τόσες επιχειρήσεις. Αυτό είναι, δηλαδή, λοιπόν, οι διαχρονικές. Εδώ είναι και ο διαχρονικός σχεδιασμός που πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως αλλαγής κυβέρνησης. Mm. Να υπάρχει ένας σχεδιασμός που όλες οι κυβερνήσεις θα τον υπηρετήσουν από εκεί και πέρα. Και σας ξαναλέω, πριν τα 31 αρδευτικά έργα που κλείδωσε η χρηματοδότησή τους με ευρωπαϊκά λεφτά, έτσι, τα 448 εκατομμύρια ήταν 100% ευρωπαϊκά χρήματα. Πριν από αυτό, είχαν πάρα πολλά χρόνια να υπάρξουν ολοκληρωμένος προγραμματισμός έργων. Πολλές φορές, μέσα, όμως, λοιπόν, πολλές φορές όμως κατατίθονται μελέτες, και συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά πολλές φορές κατατίθονται μελέτες και προκύπτουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε αυτό και επιχορηγήσεις, οι οποίες εν τέλει στο διατάφτα είναι τελείως διαφορετικό το κόστος κατασκευής από αυτό το οποίο έχει προβλεφτεί με τη μελέτη. Δηλαδή, πολλές φορές είναι μια μελέτη η οποία, όπως είπατε και εσείς, τα 441, αν δεν απατώμε, εκατομμύρια. Μέσα τα οποία, το φράγμα το δικό μας. Ναι, τα οποία όμως, εάν στο αποτέλεσμα της πραγματικότητας της μελέτης, μπορεί να προέκυπτε το ποσό πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Όχι, τόσο μεγάλη απόκληση δεν υπήρχε. Είναι αλήθεια ότι όταν ένα έργο είναι αλλιώς ο χρονοπρογραμματισμός του στα χαρτιά και αλλιώς όταν φτάσει στο πεδίο. Πολλές φορές συναντώνται προβλήματα είτε λόγω εδάφους είτε λόγω απρόβλεπτων, τα οποία μπορεί να πάνε πίσω σε χρόνο και σε χρήμα. Και εκτός εργολάβων. Αυτό, ναι, το είδαμε, το αντιμετωπίσαμε και ήταν το κλασικό πρόβλημα που έχουμε στα Χανιά. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στα Χανιά με το έργο πάνω από την πόλη. Όλα αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται. Αυτό που δεν αντιμετωπίζεται και είναι το μεγάλο πρόβλημα, και εκεί είναι το 90%, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα 10% στην περίπτωση που λέτε το 90%, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ότι έχουμε έργα τα οποία έχει ολοκληρωθεί μια φάση και μένουν ανεροκλήρωτα, χωρίς να ποτίζουν ένα στρέμμα. Να σας πω το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα, τη λίμνη Τάκα στην Αρκαδία, η οποία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής της. Η Τάκα είναι γεμάτη νερό εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και δεν ποτίζει ούτε ένα στρέμμα. Το 2019 κλείδωσε η χρηματοδότηση των δικτύων. Καταλαβαίνετε. Έχουμε το νερό εκεί, το βλέπουμε, οι τριπολιτσιώτες το βλέπουν καθημερινά. Μια λίμνη γεμάτη που έχει πια γίνει ένας ωραίος οικότοπος, ένα ωραίο περιβάλλον για τα πουλιά και για τους ανθρώπους που αθλούνται γύρω-γύρω στη λίμνη, και δεν ποτίζει ούτε ένα στρέμμα, το διανοείστε. Ναι, όπως αυτές είναι οι παθογένειες. Οπότε σου λέει, ας το πάρει ένας ιδιώτης, να βγάλει και το κέρδος του. Όχι, δεν είναι να το πάρει. Και ξέρετε, και πολλοί κόσμος έχει πάει σε αυτή τη σκέψη. Είναι λάθος αυτό το συλλογιστικό, γιατί επιτρέψτε μου. Ναι, λέω ότι υπάρχει αυτό το σκεπτικό, ότι αφού δεν μπορείς δημόσιο με όλες αυτές τις παθογένειες να το φτιάξεις, ας το πάρει ένας ιδιώτης, το τελειώσει. Όχι, επιτρέψτε μου, είναι λάθος το συλλογιστικό σας, γιατί ο ιδιώτης δικό μας, λέω, του κόσμου, έτσι, εμείς. Ναι. Το συλλογιστικό. Αφαιρώ το σας, έχετε δίκιο. Το συλλογιστικό αυτό είναι λάθος, γιατί για να πάρει κάποιος την κατασκευή των δικτύων, θα πρέπει να γίνει προκήρυξη και να βρεθούν χρήματα. Άρα είτε το πάρει ιδιώτης, είτε δημόσιο, ο ιδιώτης θα πάρει την κατασκευή. Δεν είναι θέμα εκεί ποιος θα το πάρει. Με δημοπρασία, με διαγωνισμό, μια κατασκευαστική θα το πάρει. Δεν θα το πάρει το Υπουργείο να κάνει αυτή τη δουλειά. Το Υπουργείο αναλαμβάνει μέχρι τη μελέτη και το κομμάτι της επίβλεψης. Την κατασκευή θα την πάρει ούτως ή άλλως ένας ιδιώτης. Μόνο όμως το κομμάτι της κατασκευής, και αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες και δοθούν τα χρήματα. Αυτό κάναμε το 2019. Βλέπαμε μια λίμνη που ήταν γεμάτη νεράκι και δεν πότιζε ούτε ένα στρέμμα. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες. Με τη συμβολή τότε της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ξαναλέω, και στην Κρήτη και παντού, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες, βγάλαμε προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα και δώσαμε τα χρήματα να κατασκευαστεί επιτέλους το δίκτυο. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Δεν είναι να πάει ένας ιδιώτης να πει: εγώ ξεκινάω αύριο και σκάβω. Δεν μπορεί, δεν γίνεται έτσι. Άρα είναι δουλειά του δημοσίου να ολοκληρώσει τις μελέτες και να βρει τα χρήματα για να γίνουν οι κατασκευές. Το σίγουρο είναι ότι εμπλέκεται το δημόσιο σε πάρα πολλά σημεία, έτσι ώστε να φτάσει. Το ζητούμενο είναι ότι το ΣΔΙΤ είναι κάτι το οποίο αποτελεί
πρόβλημα ή όνειδος για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ή είναι κάτι το οποίο βάσει κάποιων δεδομένων θα μπορέσει να λειτουργήσει ωφέλιμα σε τέτοιου τύπου έργα. Αν λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου και του πολίτη, είναι ένα εργαλείο. Είναι όμως μόνο ένα εργαλείο, τίποτα παραπάνω. Το ΣΔΙΤ λοιπόν, κοιτάξτε στην περίπτωση που σας είπα, τα 31 αρδευτικά έργα με μισό δισεκατομμύριο και τα 21 έργα με κατασκευαστική περίοδο 4,6 δισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, τη λειτουργία του ΣΔΙΤ, γιατί να την κάνει να υπάρχει ένας ιδιώτης μέσα στο ΣΔΙΤ και να μην το κάνουν οι ΤΟΕΒ της περιοχής? Γιατί να μην αναβαθμίσουμε τους ΤΟΕΒ τόσο οικονομικά όσο και επιστημονικά και να μην έχουμε ανάγκη κανέναν ιδιώτη? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να μην είναι υποδημόσιο έλεγχο, να φτιάξουμε αυτό που πολύ σωστά είπατε για την δημοκρατική λειτουργία των ΤΟΕΒ, για την οικονομική λειτουργία των ΤΟΕΒ, για την επιστημονική ελέγχη αυτό, να ελέγχει όλο αυτό. Αν φτιάξουμε αυτά, μπορούμε να φτιάξουμε αυτά και να πάμε στον έλεγχο. Να φτιάξουμε αυτά για να πάμε στον έλεγχο. Δηλαδή, για να ξαναγυρίσουμε ακριβώς, όχι τις ασφαλιστικές δικλείδες μόνο, τον τρόπο λειτουργίας. Για να ξαναγυρίσουμε στο αρχικό που λέγαμε, αν υπήρχαν δύο σταθμάρχες στα Τέμπη, όπως θα έπρεπε, όπως ήταν μέχρι το 2019-20, αν υπήρχε το κέντρο λειτουργίας και επόπτευσης στην Καρόλου, στην Αθήνα, όπως υπήρχε μέχρι το 2019, πριν και μετά ακόμα υπήρχε το κέντρο λειτουργίας στη Λάρισα, το οποίο κάηκε το καλοκαίρι του 2019 και σταμάτησε να λειτουργεί, τότε δεν ξαναλειτουργήσε. Αν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως, δεν θα είχε γίνει το ατύχημα. Γι' αυτό λέμε πρώτα φτιάχνουμε τη δομή μας, πώς θα λειτουργούμε σωστά, και μετά βάζουμε κάποιον να ελέγχει αυτό που πρέπει να λειτουργεί σωστά. Πάντως, αν αυτό που φτιάχναμε... Ναι, πάντως, δηλαδή, αυτό λέμε, να μπουν κανόνες. Δυστυχήματα σιδηροδρομικά είχαμε και πριν από το 19, που υπήρχαν οι ασφαλιστικές, εντός εισαγωγικών θα τις βάλω εγώ δικλείδες, απλά δεν λειτουργήσαν και όλα αυτά τα οποία προβλεπόντουσαν να υπάρχει στο τρένο και όχι μόνο στο συγκεκριμένο σειρμό, μιλάω τώρα για το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου, που δυστυχώς, χωρίς να καταλογίζω συγκεκριμένα ευθύνες, τουλάχιστον με την λογική σκεπτόμενος... Πάμε να κάνουμε πάλι τη λογική της διάχυσης των ευθυνών, γιατί αν λέτε για το δυστύχημα του 2017, αυτό έγινε από... Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό, διαχρονικά το σιδηροδρομικό δικτύο. Ανέπτυξε ο μηχανοδηγός υπερβολική ταχύτητα σε σημείο που απαγορευόταν, παραβίασε δηλαδή τη σηματοδότηση ο ίδιος, και στο τέλος ο σταθμάρχης, η δικαιοσύνη τον έκρινε αυτό. Έτσι, αυτό έληξε το θέμα. Μην πάμε λοιπόν στην λογική των συμψηφισμών και ειδικά... Όχι, προς Θεού, μην μας το προσάπτετε αυτό, γιατί πραγματικά δεν το κάναμε. Μην είστε σε άμυνα, κύριε Χωρίδη. Όχι, δεν είμαι. Λέω το εξής, να πάμε να εστιάσουμε στο σωστό τρόπο λειτουργίας και τον έλεγχο να τον βάλουμε αφού εξασφαλίσουμε. Οπότε παράλληλοι δρόμοι για όλα τα θέματα, ακόμα και για το νερό, ακόμα και για τους υδροδρόμους, δεν είναι μόνο το ότι να πρέπει να εξυγχρονιστούν και ο εποπτικός έλεγχος θα πρέπει να εμπλουτιστεί και να στελεχωθεί όπως πρέπει να είναι, γιατί πραγματικά έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι ο έλεγχος βρίσκεται ουσιαστικά σε αποδρομή. Γιατί ακόμα και το επικουρικό κεφαλαίο των ασφαλιστικών εταιριών για την επικράτεια έχει 4 εκτιμητές. Δηλαδή είτε τρακάρεις στον Εύρο, είτε τρακάρεις στο Καστελόριζο, ένας από τους 4 θα έρθει. Δεν είναι στο Καστελόριζο τρένο. Σωστό αυτό που λέτε. Όχι, έχει το ρόλο για τα αυτοκίνητα. Να πάμε και ένα παράδειγμα για να ενισχύσω αυτό που λέτε, ένα πιο τοπικό παράδειγμα που αφορά την Ιεράπετρα. Όσο φεύγει η τοπική παραγωγή της Ιεράπετρας σε κυπευτικά και πόσο φτάνει στην Αθήνα? Ποια είναι αυτή η ψαλίδα, η τεράστια ψαλίδα? Έχουμε κατά μέσο όρο πάνω από 300% ψαλίδα μεταξύ τιμών παραγωγού από την Ιεράπετρα δηλαδή στην Αθήνα, πάνω από 300%. Ποιος ελέγχει αυτή την αλυσίδα? Δυστυχώς δεν την έλεγξε ποτέ κανένας. Αυτή η αλυσίδα... 300% δεν υπήρχε ποτέ, όχι την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, 300% απόκληση, για να μην πούμε άλλα είδη που φτάνουν μέχρι και το 900%, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή. Στην αναμπουμπούλα, πώς το λένε τώρα, ναι. Ναι, αυτό αλλά... συμβαίνει τώρα και γι' αυτό, ναι. Όταν ο καταναλωτής στενάζει να πάρει ένα κυπευτικό για τα παιδιά του και ο παραγωγός δεν βγαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Σωστά. Ναι, είναι και ελληνοποιήσεις. Είναι μεγάλα θέματα, μην τα ανοίγετε. Μην τα ανοίγετε. Ας μείνουμε στο νερό, γιατί θα σας ξαναέχουμε. Μπορεί να μην... Αυτό που μένουμε, για να μείνουμε σε αυτό... Μπορεί να μην εκλέγεστε εδώ Κρήτη, αλλά... Πώς το λένε, για να μην μας πούν σας κάνουμε. Όποτε έχετε καλέσει στην φιλόσοφη εκπομπή σας. Έχουμε και το χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, να συζητάω μαζί σας, γιατί είστε άνθρωποι που είστε σε μια παραγωγική περιοχή και καταλαβαίνετε πώς πραγματικά λειτουργεί ο άνθρωπος που παράγει, για να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να μην φεύγουμε από το κομμάτι που ξεκινήσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει για το νερό εφόσον είναι αύριο η κυβέρνηση και εφόσον είστε και υπουργός, ας πούμε, αγροτικής ανάπτυξης? Γι' αυτό σας έχουμε από κοντά τώρα, καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σας έχουμε από κοντά. Αν είστε αύριο υπουργός, να ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Να δούμε. Θα αποφασίσει ο λαός πρώτα, αφού σκεφτεί πολύ καλά τι σημαίνει για το μέλλον του η μία επιλογή και τι σημαίνει η άλλη, και μετά όλα τα άλλα θα τα δούμε. Αυτό που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι το εξής. Πρώτον, θα τρέξει, θα αξιοποιήσει ό,τι χρήματα μπορεί να βρει από όλους τους τρόπους, είτε είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, είτε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα ανακατευθύνουμε, είτε οποιοδήποτε άλλο πόρο, εθνικό ή ευρωπαϊκό, και βάζω και εθνικό μέσα, θα σας πω μετά γιατί, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τη χώρα καλύτερα για την κλιματική αλλαγή. Γιατί σύμφωνα με τα μοντέλα που παρακολουθούμε επιστημονικά, έχουμε συνεργάτες και συμβούλους μας επιστήμονες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι ο ένας από τους 30 συμβούλους του Αλέξη του Τσίπρα. Παρακολουθούμε λοιπόν και βλέπουμε τι, ότι οι βροχοπτώσεις πλέον έχουν γίνει πιο έντονες, μικρότερης διάρκειας, μεγαλύτερη ποσότητα, σε μικρότερο χρόνο δηλαδή, πολύ περισσότερο νερό, το οποίο δεν είναι ωφέλιμο, ίσα ίσα προκαλεί διάβρωση και αλλαγή στο χρόνο των βροχοπτώσεων. Επίσης έχουμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και έχουμε αύξηση των ημερών με καύσωνα. Επίσης έχουμε αύξηση των θερμών νυχτών το χειμώνα. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε μια σειρά από αλλαγές που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή. Άρα λοιπόν, πρώτο, εκμεταλλευόμαστε, αξιοποιούμε τα χρήματα που υπάρχουν, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τη χώρα για την κλιματική αλλαγή, τόσο σε επίπεδο αρδευτικού νερού, όσο και σε επίπεδο καλλιεργειών και έρευνας. Δεύτερο που θα κάνουμε είναι αυξάνουμε τους ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα των αγροτών, αλλά και το καλό και ποιοτικό τρόφιμο στον καταναλωτή. Θυμάστε, προσλήψεις ήταν... θέλουμε τώρα εκεί, τώρα όλα όσα λέτε θέλει προσλήψεις. Βεβαίως, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ τώρα έχουμε ένα-δυο ανθρώπους να ελέγχουν όλο τον νομό. Έτσι δεν γίνεται αυτό. Βασικό με τον κύριο Παπαδεράκη, τον πατριώτη σας, που ήταν στο Υπουργείο Εμπορίου, είχαμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου το ΣΥΚΙΑ, που φυσικά ήταν από τα πρώτα που Μια ερώτηση, ίσως άτυχη, ίσως αφελής από την πλευρά μου. Μέσω ΑΣΕΠΑ θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις? Πόσος είναι ο χρόνος για να γίνουν αυτές οι προσλήψεις, που σε μια τετραετία μιας κυβέρνησης, ας πιάσουμε μιας τετραετίας, να μην πούμε σε επαναλαμβανόμενες, θα μπορέσει να χρειαστεί, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου, να στελεχωθούν, που να μπορούμε να πούμε, παιδιά, ξεκινάμε να εξελίξουμε κάποια πράγματα, έχουμε τους ελεγκτές που θα μπορούν να το υποστηρίξουν? Ναι, πολύ σωστή ερώτησή σας. Για να προχωρήσουμε μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, που πράγματι πολλές φορές είναι αργή, να θυμίσουμε ότι οι 172 κτηνίατροι που προκηρύχθηκαν το 2019 τελικά ανέλαβαν υπηρεσία πριν από λίγους μήνες, έτσι, και τελικά ήταν και λίγοι, γιατί ήταν άλλες οι ανάγκες του 19, άλλοι προφανώς του 22. Ναι, περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν κτλ. Σε κάθε περίπτωση, πρώτο, πρέπει να ξεκινήσεις. Για να φτάσεις κάπου, πρέπει να ξεκινήσεις κάποτε. Το δεύτερο είναι να απλοποιήσουμε, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και στο ΑΣΕΠ. Μέσα στο ίδιο το ΑΣΕΠ. Δηλαδή, το ΑΣΕΠ μπορεί
ή χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά τη στελέχωσή του και αυτό, έτσι, και τον εξοπλισμό του ενδεχομένως, ό,τι άλλο χρειάζεται, μπορεί να επιταχύνει το χρόνο αξιολόγησης του προσωπικού το οποίο θα διοριστεί. Άρα και βοήθεια στο ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε και αυτό το γραφειοκρατικό πρόβλημα. Αλλά επιτρέψτε μου ένα που ήθελα να πω ως τρίτο, ότι ειδικά για τα ΤΟΕΒ, επειδή πραγματικά τα ΤΟΕΒ τα θεωρούμε ως βασικό πυρήνα για την τοπική διαχείριση του νερού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται το νερό, δεν θα τους φέρεις κάποιον ουρανό κατέβατο, είναι εκεί. Χρειάζονται όμως οικονομική στήριξη πρώτον, τα ΤΟΕΒ. Δεύτερον, χρειάζονται στελέχωση επιστημονική, δηλαδή και οικονομολόγους, κυρίως γεωπόνους, γεωλόγους, μηχανικούς, έτσι ώστε όχι μόνο να μπορούν να εισπράττουν. Δεν είναι το πρόβλημα του ΤΟΕΒ να εισπράττει το αντίθετο του νερού. Είναι να μπορέσει να αναπτυχθεί. Έχετε υπόψη ότι δεν πρέπει όμως να έχουν και αιμορραγία που είχαν τόσα χρόνια με το θέμα της ενέργειας, το οποίο ζητούσαν φωτοβολταϊκά, γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλα αυτά τα χρόνια πριν και με μελέτες από το Πολυτεχνείο, από το Πανεπιστήμιο, και τελικά αυτό που βρίσκαν μπροστά τους ήταν ότι δεν μπορούσαν να ενταχθούν, ας πούμε το ΕΒΙ Ιεράπετρας, ο οποίος δεν μπορούσε να καλυφθεί λόγω του μεγάλου φορτίου που χρειαζόταν, οπότε με αποτέλεσμα αυτή η αιμορραγία που είχε τον έκανε αδύναμο στο να μπορέσει να λειτουργήσει στα υπόλοιπα. Πολύ σωστά, εδώ ανοίξατε, μου δώσατε ευκαιρία να πω ένα πράγμα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες. Μπορούμε να μιλάμε ώρες. Εδώ μου δώσατε το εξής. Μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι παραδώσαμε τη ΔΕΗ με 800 εκατομμύρια παθητικό. Πού ήταν αυτό το παθητικό? Ήταν οι επενδύσεις σε δίκτυα που έκανε ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήταν οι δημόσιες επενδύσεις σε δίκτυα που έκανε η ΔΕΗ, έτσι ώστε να μπορεί να μην έχει πρόβλημα το ΤΟΕΒ ή οποιοδήποτε άλλος να κουμπώσει το δίκτυο. Αυτό ήταν που μας κατηγορούσαν τώρα και τότε. Και αν τώρα συνδέονται φωτοβολταϊκά στο δίκτυο, ακόμα συνδεθήκαν τα επόμενα χρόνια, ήταν από τις επενδύσεις που έκανε η δημόσια ΔΕΗ το 2018-19. Τώρα αυτό που ζούμε είναι ότι αφού εξισώθηκαν οι ενεργειακές κοινότητες που έφτιαχνε το ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, οι αγρότες με τους ιδιώτες, οι ιδιώτες ως έχοντας μεγαλύτερη οριμότητα, γιατί είχαν τα χρήματα να τρέξουν και δεν είχαν τις διαδικασίες μπροστά τους, να τρέξουν την οριμότητα μιας μελέτης, δέσμευσαν το δίκτυο που εμείς δίναμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες. Αν η ενεργειακή κοινότητα της Ιεράπετρας, το ΕΒΙ Ιεράπετρας, προλάβαινε και κατέθετε πριν την αλλαγή της κυβέρνησης, θα είχε προτεραιότητα στο δίκτυο έναντι του ιδιώτη που σήμερα έχει καταναλώσει, έχει δεσμεύσει το δίκτυο. Βλέπετε λοιπόν που είναι οι διαφορές μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Πριν μεγάλες συζητήσεις, ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Θέλει όμως και θα τη συνεχίζουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως λέει, και θα το οργανώσουμε όμως κάποια άλλη. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και αν κάποιος, μια κυβέρνηση, έχει ως προτεραιότητα τους ανθρώπους της παραγωγής και όχι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι μέτεροι για να δίνει απευθείας αναθέσεις, τότε μπορεί να κάνει πράγματα. Και πόροι μπορεί να βρεθούν, να αξιοποιηθούν πόροι από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και αλλαγές στην νομοθεσία μπορεί να γίνει και προσλήψεις μπορεί να γίνει και όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι ποιον έχεις στο επίκεντρο, πάντως, για ποιον δουλεύεις με λίγα λόγια. Από μένα το τελευταίο μπορώ να δηλώσω γιατί έχουμε ξεφύγει και στο χρόνο μας. Μιλώντας και προηγουμένως με τον κύριο Βλατάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος πρακτόρων τουριστικών γραφείων εδώ στην Κρήτη, μας είπε το εξής, ότι αν δεν είχαν μεσολαβήσει από δικιά τους τσέπη, να το πω έτσι λαϊκά τότε, να φτιαχτεί ο ημάντα στο αεροδρομίο, θα είχαμε τη γραφειοκρατία, θα τελείωνε τη διαδικασία αντικατάστασης μετά από την τουριστική περίοδο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι που έχουν μεσολαβήσει. Έχει να κάνει με τις παθογένειες. Και αυτές θέλουν τώρα μαχαίρι στο κόκαλο, αλλιώς δεν πας πουθενά. Ωραία. Ακριβώς. Τι έγινε, κλείνοντας, επειδή θα συζητηθεί, φαντάζομαι, τι έγινε με τον κύριο Βελόπουλο? Το κουκουέ τη σα προσάπτει και υπάρχει ένα σήμερα, έτσι βλέπω σε διάφορα site. Εντάξει, το
το ΚΚΕ εδώ είναι ομαρχιακή επιτροπή της Λακωνίας, ναι. Ερμήνευσε μόνο αυτή, διαφορετικά τις δηλώσεις μου από ό,τι παρερμήνευσε, δηλαδή διαφορετικά από ό,τι ολόκληρος όλοι όσοι άκουσαν το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξης. Εντάξει, το ΚΚΕ είπα δηλαδή μήπως, μήπως χρησιμοποιήσετε τα αυτά του Ιησού Χριστού, τις επιστολές. Αν το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο κύριος Μελόπουλος ανήκει στις προοδευτικές δυνάμεις, δεν ξέρω, μόνο αυτό, μόνο οι ίδιοι το κατάλαβαν, θεώρησαν κάτι τέτοιο. Τώρα είναι ερμηνεία που χρήζει ερμηνεία. Τώρα επειδή θα πιάσει τα διάπαντα που λέμε εμείς εδώ κριτικά αυτό το θέμα, γι' αυτό σας ρώτησα. Ωραία, εντάξει. Κύριε Ρεχοβή, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί η αγροτική, έτσι, ο πρωτογενής τομέας, μάλλον το πω σωστά, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική και νομίζω καλό θα ήταν ο κόσμος εδώ της Κρήτης, η Ράπης, να ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αν, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πυλώνας οικονομίας περιοχής, τι θα γίνει και τι θα κάνετε. Θα τα πούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να συζητήσουμε ό,τι θέμα και να ενημερώσουμε για τους αγρότες, τους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.